απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αύξηση τελών καταλληλότητας και φωτισμού. Απόφαση είναι του Δημοτικού Συμβουλίου. Η υπηρεσία μας πρότεινε 50%. Υπήρξε εναλλακτική πρόταση του Δημάρχου, στις οποίες κάναμε πάρα πολλές περικοπές για να τα απεξέλθουμε και να καταλήξουμε τελικά στο 28%. Μια αναγκαία, χρήσιμη πιστεύω απόφαση, η οποία μετά από 10-15 χρόνια αναγκαστικά επιβλήθηκε, γιατί στην προηγούμενη τετραετία και λόγω του κορονοϊού και λόγω των τρομακτικών αυξήσεων αναγκαστήκαμε να εξορροπήσουμε την κατάσταση και να πάμε σε αυτά τα δεδομένα του 28%. Παραμένουμε βέβαια από ό,τι είδαμε συγκριτικά στη Δυτική Μακεδονία με τα μικρότερα και χαμηλότερα ποσοστά ανταποδοτικών τελών, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες αναγκαίες αυξήσεις που γίνανε στον διπλασιασμό του ρεύματος, στα καύσιμα, στα ανταλλακτικά του Δήμου, σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, να κρατήσουμε τους 44 συμπολίτες μας, οι οποίοι ήρθαν με την 3K από τους άλλους Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Να τα απεξέλθουμε στις αγωγές που έχουμε με τη ΔΕΗ για να δούμε τι γίνεται εκεί με τα δημοτικά τέλη. Κρατήσαμε σταθερά τα υπόλοιπα δημοτικά τέλη στους καταστηματάρχες και γενικότερα σε όλη την πόλη. Ελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια στήριξη, θα βγει κάποια ρύθμιση ειδική στην οποία ήμασταν από τους πρώτους Δήμους οι οποίοι ενεργοποιηθήκαμε και αποστήλαμε και επιστολή στον κύριο Διβάνιο, τον Υπουργό, και ακολουθούσαν μετά οι υπόλοιποι Δήμοι. Να τα απεξέλθουμε στο τέλος σταθείς, το οποίο μας παρακρατάει το κράτος 252.000, να φανταστείτε, εδώ και ένα μήνα μας κράτησαν από τους πόρους τους οποίους είχαμε, με πολύ αγώνα, πολύ νοικοκυριό, και βήμα-βήμα να τα απεξέλθουμε, να σταθεροποιηθούμε και να φτάσουμε σε άλλα δεδομένα αργότερα. Η απόφαση δεν υπήρξε ομόφωνη. Η απόφαση δεν υπήρξε ομόφωνη, η Λαϊκή Συσπήρωση Αντιπολίτευση δεν την ψήφισε. Είχε με την ιδιολόγησή της. Σε κάποια θέματα προσωπικά να σας πω ότι συμφωνώ και εγώ, αλλά περαιτέρω, όταν η κεντρική εξουσία του κράτους δεν βοηθάει τους Δήμους, δεν τους δίνει τη δυνατότητα να τα απεξέλθουν στα οικονομικά τους, και αντί να μας βοηθάει κόβου πόρης, αναγκαστήκαμε κι εμείς πλέον με όλη αυτή τη φορτίνα που περάσαμε. Και να σας πω και το εξής: είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Δυτική Μακεδονία που 4 χρόνια έδωσε αγώνα, απορρόβησε τις μεγάλες αυξήσεις που ήρθανε. Αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε και τη χαμηλότερη αύξηση και να κατεβάσουμε πάρα πολύ τις όποιες δαπάνες ελαστικές μπορέσαμε για να κρατηθούμε εκεί.